Ένταση επικράτησε στη Βουλή κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές σε βάρος του ΚΚΕ, καθώς η άρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο αίτημα του Προέδρου της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμου να παραστεί για να ενημερώσει για τις υποκλοπές πυροδότησε αντιδράσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, που αποχώρησε από τη διαδικασία με τον Γιώργο Κατρούγκαλο να μιλάει για επιχείρηση συσκότησης από την πλευρά της κυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να κρατήσει μακριά από τις ευθύνες του τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βαρύνεται τόσο για το σκάνδαλο καθεαυτό των υποκλοπών, όσο και για την προσπάθεια κουκουλώματός του. Περιμέναμε να ενημερωθούμε, να υπάρξει άπλετο φως. Και τι υπήρξε, κύριοι συνάδελφοι, άλλη μία εξόχως προκλητική προσπάθεια συγκάλυψης. Με ανίκιους χαρακτηρισμούς επιτέθηκαν συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας στην ΑΔΑΕ και στον πρόεδρο αυτής, αλλά και στα μέλη προφανώς αυτής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου προσέφερε πλήρη κάλυψη στην κυβερνητική πλειοψηφία που μπλόκαρε την κλίση Ράμου για την ενημέρωση, επικαλούμενος ότι η Επιτροπή λειτουργεί με βάση τον κανονισμό της Βουλής απρόσκοπτα, προσθέτοντας ότι η κυβερνητική πλειοψηφία ούτε κολυσιεργεί ούτε μπλοκάρει. Η κυβερνητική πλειοψηφία ούτε κολυσιεργίες ούτε μπλοκαρίσματα έχει επιδείξει όλη αυτή την περίοδο σε κάθε αίτημα που γίνεται με βάση τον κανονισμό της Βουλής για τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Την ίδια συνέπεια που έχουμε επιδείξει μέχρι σήμερα θα συνεχίσουμε να επιδεικνύουμε μέχρι τέλους. Τι είναι αυτό τώρα? Ο επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής κάνει πολιτική εκτός των συνταγματικών δεδομένων? Σύμφωνα πάντως με τον πρόεδρο της Επιτροπής Αθανάσιο Μπούρα, προκειμένου να κληθεί ο κύριος Ράμος, απαιτείται να κατατεθεί σχετικό αίτημα που θα έχει την πλειοψηφία των 2/5, που πρακτικά σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερη αντιπολίτευση θα έπρεπε να περιμένουν έναν ακόμη μήνα, δεδομένου πως η κλίση μάρτυρα από τη μειοψηφία μπορεί να γίνει κάθε μήνα. Θα επανέλθουμε όταν πλέον τα στοιχεία και από την πρόταση του κυρίου Ράμου θα είναι πιο συγκεκριμένα. Οφείλουμε να αποδεχθούμε το αίτημα του κυρίου Ράμου, διότι σέβεται απολύτως την κοινοβουλευτική διοντολογία. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Βουλής, υπογράμμισε την ανάγκη η Βουλή να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, τονίζοντας πως αυτό το αίτημα του κυρίου Ράμου και η κλίση του Προέδρου της ΑΔΑΕ στη Βουλή για το σκάνδαλο των υποκλοπών και τα ευρήματα των ελέγχων της αποτελεί ζήτημα μείζωνος θεσμικής σημασίας, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ωστόσο, να κρίνει τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και την αποχώρηση προσχηματική. Με την στάση του αυτή στην πράξη δείχνει την πρόθεσή του. Την πρόθεσή του είναι προσχηματικά τα όσα έλεγε και η αποχώρησή του δείχνει ότι δεν έχει καμία διάθεση η υπόθεση του ΚΚΕ να φτάσει μέχρι το τέλος.